Συνεχίζουμε με την τρίτη ενότητα και αυτή τη φορά θέλω να σας δείξω μία προσαρμογή πώς δηλαδή θα φτιάξουμε την κεντρική μπάρα απάνω που βλέπουμε κάποια στοιχεία, δηλαδή κεντρική μπάρα να πάω στο χάρτη θα δείτε ότι ακριβώς από πάνω μας γράφει αρχική, σημείο διαδρομής, θέση σκάφους, μας δείχνει το ραντάρ και αν βάλω το δαχτυλάκι μου πάνω και σύρω προς τα κάτω την οθόνη θα μου παρουσιαστεί πλέον ένα μενού που μου λέει το σόγκ, δηλαδή ταχύτητά μου, τις μοίρες, το βάθος, το σύνολο καύσιμο και το ταξίδι που διανύω. Αυτό λοιπόν μπορούμε εμείς να το φτιάξουμε σύμφωνα με τον τρόπο παρουσίασης που εμείς επιθυμούμε. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Πηγαίνοντας λοιπόν στην αρχική, θα πατήσουμε το κουμπί προσαρμογή απάνω στο σκαφάκι και το μενού που θα μας βγάλει θα πάμε να το ανεβάσουμε και να πάμε ρύθμιση γραμμής δεδομένων. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι πρέπει να επιλέξουμε μια επιλογή και εμείς θέλουμε να επεξεργαστούμε το κελί δεδομένων. Οπότε πατάμε στο επεξεργαστή κελί δεδομένων και αυτομάτως περνάμε στο μενού που μπορούμε να επεξεργαστούμε όπως θέλουμε. Δηλαδή αυτή η θέση σκάφους τώρα που μας λέει εδώ πέρα που είναι επιλεγμένη, έτσι αυτή εδώ πέρα βλέπετε, μπορώ να πατήσω απάνω σε θέση σκάφους και εγώ να δώσω όποιο στοιχείο θέλω. Ανεβάζοντας βλέπουμε όλα τα στοιχεία, έτσι, την πλοήγηση, δεξαμενές, την ώρα κτλ. Δηλαδή αν πάω εγώ τώρα, ας μην ξέρω εγώ, στην πλοήγηση, μπορώ να του δώσω, να του ζητήσω να βάλει δρομέα πληροφορίας, οπότε βλέπουμε ότι άλλαξε εκεί που λέει προσωμένα διωμένα, έγινε 4,8. Αν θέλω να βάλω, ας πούμε, ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα, βλέπετε ότι μπαίνει το 45 κόμπους. Μπορώ να βάλω δεξαμενές, πόσιμο νερό, έτσι. Πάντα προϋποθέτει ότι αυτά όλα είναι συνδεμένα απάνω στο μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να φτιάξω όποιο κελί θέλω. Εάν θέλω να πάω σε κάποιο επόμενο, ένα λεπτό να ξαναβάλω τη θέση εδώ, μπαταρία, βάθος. Πλοήγηση. Μπορώ να βάλω και απόσταση μέχρι σημείο διαδρομής, έτσι. Μπορώ να διαλέξετε τι θέλετε. Βάζω εγώ το GPS λοιπόν και του δίνω τη θέση σκάφους. Οπότε ξαναγυρίζουμε απάνω για να μας δείχνει το σκάφος που βρίσκεται και ας πάμε στην επόμενη επιλογή, παραδείγματος χάρη στο βάθος. Δεν θέλω εγώ να βλέπω βάθος. Θέλω να βλέπω κάτι από τη μηχανή. Να βλέπω τη θερμοκρασία ψυχτικού. Τότε περνάει το ψυχτικό. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το μενού και ξαναπατώντας μενού αρχική, κλείνει και αυτό έχει περάσει πλέον τις αλλαγές που εγώ του ζήτησα. Βλέπετε ότι έχουν περάσει οι αλλαγές. Αν κατεβάσω, θα δούμε αυτά που του έχω βάλει εγώ. Το ψυχτικό, σύνολο καυσίμων και ταξίδι κτλ. Λοιπόν, τώρα όταν ξεκινάμε ένα ψάρεμά μας, όταν ξεκινάμε λοιπόν ένα καινούριο ψάρεμα, καλό είναι αν θέλουμε να μετράμε πόσα μίλια θα διανύσουμε στο ταξίδι και πάμε εδώ που λέει ρύθμιση, επαναφορές ταξιδίου, επαναφορά ταξιδίου 1. Είστε βέβαιοι, ναι. Τώρα λοιπόν όταν θα είμαστε στο GPS μας και κατεβάσουμε αυτό εδώ κάτω, θα βλέπουμε ότι το ταξίδι 1 είναι 0 ναυτικά μέτρα. Όσο λοιπόν προχωράμε, εδώ στο ταξίδι 1 θα μας γράφει και τα μίλια που διανύουμε. Εάν τελειώσει λοιπόν το ταξίδι μας ή το ψάρεμά μας και γυρίσουμε πίσω και δούμε ότι έχουμε διανύσει 160-70 μίλια και θέλουμε να το ξαναξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, οπότε την επόμενη φορά πάλι να ξεκινήσουμε από το 0, θα ξανακάνουμε την εξής πάλι κίνηση. Θα πάμε στο ρύθμιση, επαναφορές ταξιδίου και επαναφορά ταξιδίου 1. Βέβαια εδώ έχει πάρα πολλές επαναφορές γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε όσα εμείς ταξίδια θέλουμε. Ωραία, λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό. Τώρα το επόμενο που θα σας δείξω είναι να πάμε στην οθόνη δεδομένα. Η οθόνη δεδομένα, αυτή εδώ δηλαδή, μας δείχνει όλα τα ρολόγια του σκάφους και όλα τα στοιχεία του σκάφους εφόσον είναι συνδεμένο, έτσι,
απάνω στη μηχανή μας. Τώρα, εδώ βλέπετε ότι αριστερά έχουμε ένα όργανο που λέει ψυκτικό, από κάτω ένα που λέει καύσιμο, στο κέντρο ένα που λέει μηχανή, πάλι ψυκτικό δεξιά, πτερύγια διαγωγής, η κόνβη αριστερά κάτω, τα βολτ, τα λίτρα και τα μέτρα στο βάθος. Εγώ λοιπόν αυτό εδώ πέρα θέλω να το φτιάξω σύμφωνα με την, με το δικό μου σκεπτικό στο μενού για να δω τι μου παρουσιάζει. Το πρώτο, η πρώτη επιλογή είναι επαναφορές δεδομένων. Δηλαδή αν το πατήσουμε μέσα θα κάνουμε την επαναφορά όλων, σημαίνει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφορές ταξιδίου είναι αυτό που σας έδειξα στο μενού τι παρουσιάζει. Το προσαρμογή είναι λοιπόν αυτό που εμείς θα χρειαστούμε. Παραδείγματος χάρη θέλουμε να κάνουμε επεξεργασία της σελίδας. Πατάμε λοιπόν επεξεργασία σελίδας και βλέπετε το αριστερό όργανο το έχει κάνει πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα δουλέψω αυτό το όργανο. Έτσι. Πατάμε λοιπόν το κουμπί απάνω που λέει επιλογή κατηγορίας δεδομένων και εδώ μας λέει τι στοιχεία θέλουμε να περάσουμε σε αυτό το τετράγωνο. Εάν ανεβάσω απάνω θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά μενού. Δηλαδή θα μπορούσα κάλλιστα να πάω στο GPS, να διαλέξω το GPS και να του πω βάλε μου εκεί τη θέση σκάφους. Οπότε εκεί βλέπετε ότι παρουσιάζεται η θέση σκάφους μας. Ή να του πω αυτό εδώ, το SONG. Εδώ μας ζητάει, θέλετε με γράμματα να βλέπετε το SONG, θέλετε με όργανο αυτού του τύπου ή όργανο αυτού του τύπου. Ωραία λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό το οργανάκι. Και πες ότι το θέλω, πάω λοιπόν back και πατάω απάνω στο κεντρικό ρολόι. Μία φορά, πάτησα με το δάχτυλό μου μία φορά απάνω στο κεντρικό. Εδώ τι θα βάλουμε. Πάμε λοιπόν στην επιλογή κατηγορίας δεδομένων, ξανά. Και εδώ θέλω να βάλω κάτι από τη μηχανή μου. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να βάλουμε το RM. Έτσι. Εδώ διαλέγουμε πάλι τι όργανο θα μπει. Αυτό το όργανο μας αρέσει. Αυτό το όργανο μας αρέσει. Αυτό που είχε ήδη. Ή αυτό εδώ. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, αυτό εδώ. Πάω πάλι back. Σβήνω το μενού. Επιλέγω μενού προσαρμογή. Επιλέγω λοιπόν το επόμενο ρολόι. Αφού κάνω πάλι επεξεργασία σελίδας. Έχουμε λοιπόν ένα ψυκτικό, έχουμε το καύσιμο, έχουμε και τα πτερύγια, έχουμε και τα λίτρα, έχουμε και τα βόλτ. Ας υποθέσουμε ότι απλώς θέλω να το αλλάξω εδώ ένα οργανάκι να μην είναι το μισό. Θα πάω λοιπόν αφού είναι το καύσιμο, πάλι στην επιλογή κατηγορίας. Θα ανέβω στο καύσιμο. Θα πάω στάθμη καυσίμου και θα διαλέξω γράμματα. Οπότε θα μου δείχνει τη λίτρα ή πόσο της εκατό έχω μέσα από τη συνολική ροή. Αν δεν σας αρέσει αυτό, ξαναεπιστρέφετε πάλι σε αυτό εδώ. Αν θέλετε να βάλετε ένα σύνολο καυσίμου, το βγάζει μόνο σε γράμματα. Αν θέλουμε να βγάλουμε συνολική οικονομία μηχανής, εμείς λοιπόν θα φτιάξουμε, σύμφωνα με αυτό που επιθυμούμε, αυτή την ανάλογη οθόνη. Και τελειώσαμε λοιπόν και με αυτό το μενού. Έτσι λοιπόν η οθόνη μας έχει διαμορφωθεί όπως εμείς τη θέλουμε. Οι multifunction οθόνες όμως έχουν και άλλες προσαρμογές. Εάν θα δείτε ότι μεταφέρω την εικόνα δεξιά-αριστερά, θα σας δείξω και κάποιες επιλογές τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε ότι υπάρχει αριστερά εδώ ο ήχος. Έτσι, εδώ απάνω μπορούμε να συνδέσουμε ένα στερεοφωνικό και να έχουμε πλήρη λειτουργία του στερεοφωνικού μας από εδώ, από τον ήχο. Αυτή τη στιγμή δεν μας δίνει καμία συσκευή ήχου, αλλά όταν συνδέσουμε τον ήχο θα πατώντας το μενού βλέπεις ότι βγάζει το δικό του μενού, οπότε είναι πάρα πολύ απλό η σύγκαση να μην παίζει δηλαδή το ράδιο, η ισχύς το ενεργοποιούμε, η ρύθμιση για να διαλέξουμε φίλτρο πώς θα ακούγεται τη μουσική έξω κτλ. Και μετά υπάρχει ο ήχος Sirius. Ο ήχος Sirius είναι κάτι το... Πάλι το ίδιο πράγμα περίπου με ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο μπορούμε
να πατήσουμε πάνω και βλέποντας 1, 2, 3, 4, 5, 6 τα κανάλια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αριστερά είναι να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την ένταση ή να τις κάνουμε τελείως παύση. Έτσι, πάει και αυτό. Εδώ έχουμε και να κάνουμε, παίρνουμε ενδείξεις καιρού. Βλέπετε πως μας παρουσιάζει τον καιρό απάνω στο χάρτη μας. Βέβαια αυτά προϋποθέτουν να είστε συνδεμένοι και να πληρώνετε το δορυφόρο για τον καιρό και να το παίρνετε live. Να μας δείχνει απάνω στο χάρτη να κάνουμε παρακολούθηση καιρούς, βροχής, ανέμους. Και εδώ πάλι φυσιολογικά έχει το δικό του μενού. Δεν είναι πολύ απλό. Αν ποτέ συνδέσετε ένα καιρό απάνω θα δείτε ότι η εμφάνιση γραφικών είναι για να αλλάζει. Τα γραφικά πως θα είναι τους κεραυνούς, ναυτικές ζώνες, όλα αυτά. Αν θέλετε να τα αποκρύπτετε. Η προβολή αναφοράς είναι η αναφορά που παίρνετε από τις ανακοινώσεις που γίνονται από το μετεωρολογικό δελτίο και τα λοιπά. Ξαναπηγαίνοντας στην αρχική λοιπόν, θα δούμε ότι υπάρχει το βίντεο και θερμική κάμερα. Το βίντεο είναι όταν έχουμε μία καμερίτσα στο μηχανοστάσιό μας και πατήσουμε απάνω την καμερίτσα αυτή την απλή. Εδώ θα μας δείχνει ότι βλέπει η πηγή της κάμερας του βίντεο. Γίνεται αυτομάτως δηλαδή ζωντανή μετάδοση. Είτε αυτό είναι μέσα στο μηχανοστάσιο, είτε αυτό είναι έξω στην κουβέρτα του σκάφους. Και πάλι εδώ διαθέτει το δικό του μενού, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ είναι η προβολή κάμερας για να επιλέξεις ποια κάμερα θέλεις. Αν έχεις 3-4 κάμερες, αυτό σου βγάζει 2-3 και επιλέγεις ποια κάμερα θα βλέπεις, αλλά μπορεί να δεις συγχρόνως και τις 4. Μπορείς να πατήσεις το κυκλικό, το οποίο αναχρονικό διάστημα να μεταφέρεται από την 1 στη 2 ή στην 3 κάμερα. Μπορούμε επίσης να τραβήξουμε φωτογραφίες, δηλαδή να κάνουμε λήψη ή να ενεργοποιήσουμε το χρονοδιακόπτη ανατακτικά διαστήματα να τραβάει από μόνο του φωτογραφίες. Εδώ είναι που θα κάνουμε προσαρμογή, δηλαδή θα δώσουμε την οθόνη που βλέπουμε αν είναι σε 16,9-14 η αντίθεση φωτεινότητα χρώμα όπως είναι μία τηλεόραση. Έτσι. Και εδώ οι ρυθμίσεις που θα το αποθηκεύσουμε τα αρχεία, στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα που εμείς έχουμε τοποθετήσει. Όσο αφορά το βίντεο, κάτι ανάλογο είναι και η θερμική κάμερα. Η θερμική κάμερα είναι αυτή που μπορούμε να δούμε τη θερμότητα του μηχανοστασίου ή έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα ή να βλέπουμε τη νύχτα σύμφωνα με τη θερμική πηγή. Το ίδιο ακριβώς μενού με το ίδιο βίντεο διαθέτει και αυτό εδώ, στη θερμική κάμερα. Με τη διαφορά ότι έχει εδώ κάποιες επιλογές εικόνας, ο οποίος ο τύπος είναι αν σας το δείχνει κόκκινο, αν σας το δείχνει γκρι, αν είναι ασπρόμαυρο και αν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το μενού, αν μπορέσετε να βάλετε ποτέ μια θερμική κάμερα, για να το δουλέψετε. Πάμε λοιπόν στην αρχική και θέλω να πάμε πλέον στο μενού του ραντάρ. Να δούμε λοιπόν και το ραντάρ. Θα επιλέξω λοιπόν μια οθόνη εδώ τα δεδομένα, να κάνω μια προσαρμογή σε αυτή την οθόνη και να έχουμε μια μεγάλη απεικόνιση του ραντάρ. Οπότε θα πάω στην προσαρμογή, θα πάω αρχική οθόνη, επεξεργασία σελίδας για να το ξαναδείτε και αυτό εδώ, θα διαλέξω τα δεδομένα. Και εδώ στα δεδομένα θα το αφήσω όπως είναι ολόκληρη η οθόνη και θα πετάξω το ραντάρ μέσα. Θα το πω λοιπόν τέλος. Έτσι. Και τώρα έχουμε την αποθήκευσή μας και τώρα έχουμε πλέον την οθόνη του ραντάρ. Ας πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί και λίγο το ραντάρ. Ανοίγουμε λοιπόν το ραντάρ και βλέπουμε στην προσομοίωση την απεικόνιση που μας δείχνει. Είπαμε ότι κάθε οθόνη έχει το δικό της μενού. Οπότε εδώ έχουμε και το μενού το ανάλογο για να δουλέψουμε το ραντάρ μας. Τα οποία τα βήματα θα τα δούμε ένα-ένα. Βλέπουμε αριστερά ότι υπάρχουν τρία κουμπάκια. Το ένα είναι η αυτόματη ευαισθησία, δηλαδή αυτό εδώ, το οποίο αν το πειράξω εγώ και βγάλω το αυτόματο, τότε μπορώ να ρυθμίσω την ευαισθησία ανάλογα με την ευαισθησία που επιθυμώ εγώ, ώσποτε ένας πολύ μικρός στόχος να ανεβάσω την ευαισθησία, να τον δω καλύτερα. Αλλά συνήθως χρησιμοποιούμε την αυτόματη. Μετά πάμε στη βροχή. Όταν έχει βροχή το κάνουμε
ενεργοποίηση στη βροχή και ανάλογα με την βροχή που έχει μπροστά μας δίνουμε την ευαισθησία, το φιλτράρισμα δηλαδή, για να δούμε πιο καθαρά τον ήχο, για να δούμε πιο καθαρά την οθόνη, συγγνώμη, και το ρυθμίζουμε σύμφωνα με αυτό που εμείς θέλουμε. Και εδώ το απενεργοποιούμε και μετά είναι η θάλασσα, θάλασσα, επιστροφές κυμάτων, τι κύμα έχει, πάλι εδώ γίνονται όλες οι ρυθμίσεις. Πάμε λοιπόν πίσω. Ας δούμε λοιπόν το μενού ένα-ένα απάνω στο ραντάρ. Πατώντας λοιπόν το μενού, βλέπουμε ότι το ραντάρ μας κάνει μετάδοση. Εάν εγώ πατήσω απάνω στη μετάδοση, τότε θα μπει σε αναμονή. Εάν ξαναπατήσω απάνω, τότε θα ξαναεπέψει το ραντάρ. Στη λειτουργία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παράκτεια, γιατί εδώ στην προσομοίωση είναι στο λιμάνι. Εάν είμαστε λοιπόν στο πέλαγος, μπορούμε να το πούμε εκτός ακτής, έτσι, μπορούμε να το πούμε σε καιρό, όταν ο καιρός είναι δύσκολος, μπορούμε να το πούμε στο λιμάνι μέσα, που εγώ είπα ότι είμαστε προηγουμένως σε λιμάνι, αλλά είμαστε σε παράκτεια, έτσι, και να το ξαναβάλω πάλι στην παράκτεια. Εδώ λοιπόν είναι η παράκτεια προσαρμογή ευαισθησίας. Οι ευαισθησίες δηλαδή που σας έδειξα στα κουμπάκια αριστερά. Δεν χρειάζεται να δουλεύουμε εδώ αφού έχουμε τη συντόμευση έξω στην οθόνη. Παρακολούθηση στόχη. Πάμε να δούμε παρακολούθηση. Εδώ όσοι στόχοι λαμβάνει το ραντάρ που έχουν ACE μας δείχνει εδώ πέρα όλα τα στοιχεία. Πατώντας απάνω σε ένα σκάφος